Έχουμε στεθεί ζωντανά με τον Θάνο Πασχάλη που έχει αποκλειστικέ πληροφορίε. Καλησπέρα, Θάνο, για το πώ έπεσαν στην παγίδα τη εφορία 1.300.000 φορολογούμενοι που με βάση τα στοιχεία α, του Υπουργείου Οικονομικών δήλωναν μικρότερα εισοδήματα από τα πραγματικά του. Όπω ακριβώ. Είναι ο ένας είπε... ακριβώς, Νίκο, ένα τέσσερι φορολογούμενου. Ακριβώ, Νίκο. Ένα και για τι φετινέ δηλώσει. Ένα εκατομμύριο τρακόσε χιλιάδε φορολογούμενοι στη συντριπτική του πλειοψηφία, ελεύθεροι επαγγελματίε, έμποροι, εισοδηματίε και επιδηματίε, που δήλωσαν στην εφορία φέτο πολύ χαμηλά εισοδήματα, την πλήρωσαν τελικά με το παραπάνω καθώς τα τεκμήρια όπως ακίνητα, αγιοταχή, σκάφη, αναψυχή και άλλα, τους διπλασίασαν τα εισοδήματα και κλήθηκαν οι περισσότεροι να πληρώσουν φόρους. Σύμφωνα λοιπόν με διασταυρώσεις που έκανε το ΚΕΠΙΟ. Οι φορολογούμενοι αυτοί είχαν δηλώσει φέτος για τα εισοδήματα του 2010 μέσω όρο εισόδημα 4.400 ευρώ το χρόνο και συνολικά 5.800.000 ευρώ. Όμω ο υπολογισμό που έγινε με τα τεκμήρια του έβγαλε μέσω όρο εισοδήματο 9.000 ευρώ και σύνολο τεκμαρτών εισοδημάτων 11.500.000 ευρώ. Ποιοι είναι οι πρωταθλητέ τώρα στη φοροδιαφυγή, οι οποίοι δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, μάλιστα και κάτω από το φορολόγητο, ώστε να μην πληρώνουν ευρώ φόρο, ενώ η περιουσία του, όπω απεδείχθη με τα τεκμήρια, έχουν εισοδήματα αρκετά υψηλότερα. Οι οδοντίατροι λοιπόν με τα τεκμήρια έφτασαν φορολογητό εισόδημα τα 2.800 ευρώ. Οι ιδιοκτήτε εστιατορίων τα 11.200 ευρώ. Οι γιατροί τα 52.500 ευρώ και οι υδραυλικοί τα 10.000 ευρώ. Ενώ είχαν υποβάλει δηλώσει για εισοδήματα που ήταν στο μισό όσων τελικά του υπολογίστηκαν με τα τεκμήρια. Όλοι αυτοί δηλαδή με βάση τα περιουσιακά στοιχεία που δήλωσαν, η εφορία λέει ότι είναι αδύνατο να έχουν Μόνο τα εισοδήματα που γράφει η δήλωσή του και φορολογούνται περίπου για τα διπλάσια εισοδήματα. Τώρα, η εικόνα αυτή είναι για τα εισοδήματα του 10 που δηλώσαμε φέτο. Πέρσι, ποια ήταν η εικόνα. Τα τεκμήρια Νίκο που καθιερώθηκαν πέρυσι, παρότι θεωρήθηκαν όχι ιδιαίτερα ψηλά, είχαν σαν αποτέλεσμα, όπω αναφέραμε, να οδηγήσουν στα ταμεία τη εφορία, όπω είπαμε, ένα εκατομμύριο τρακόσιε χιλιάδε φορολογουμένου. Αν και ορισμένε χιλιάδε από αυτού την κλείτωσαν τελικά και πάλι λόγω του αφορολόγητου το 12.000 ευρώ. Το 2010 λοιπόν, είχαν πιαστεί στα τεκμήρια μόλι 105.000, ενώ τώρα είπαμε ένα εκατομμύριο τρακόσιε Τώρα τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα του χρόνου και δυσκολότερα, καθώ τα τεκμήρια είναι πλέον πολύ υψηλά. Ενώ έχει μειωθεί και το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ. Ένα νούμερο, Νίκο, τα λέει όλα. Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματο αυξήθηκαν φέτο κατά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και αυτό αποδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών στα τεκμήρια. Καθώ ελεύθεροι επαγγελματίε άρχισαν πλέον να πληρώνουν φόρου.